Λοιπόν, άκουσε τι συμβαίνει τώρα με το σημερινό παιχνίδι. Θα στα πω εγώ όλα. Θα στα πω, κάτσε να στα πω. Το κάνω καμιά φορά αυτό, αλλά ναι, είναι από αυτές τις φορές που όχι. Πρέπει να κλείσει το βίντεο και να μην το δει το παιχνίδι. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, ειλικρινά, στα με το χέρι στην καρδιά. Μα Γιάννη, εγώ θέλω να δω βίντεο. Δεν είναι. Θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Έτσι όπως κάθεσαι στο κινητό, κλείνει το δικό μου βίντεο, πηγαίνει στα trending και βάζει τα gaming. Έχει πολλά βίντεο Fortnite εκεί. Πήγαινε δε σε ένα τέτοιο. Ω, θα σ' αρέσει. Άκουσε αυτό που σου λέω. Κάντο. Λογικά αυτό έπιασε. Λοιπόν, τώρα που μείναμε εμείς και εμείς, το σημερινό παιχνίδι είναι ένα pixelated παιχνίδι με puzzles το οποίο έχει αφηγητή. Και ο αφηγητής, ξέρετε, από αυτά τα παιχνίδια προσπαθεί να σε ενοχλήσει και να σου σπάσει τα νεύρα και τέτοια πράγματα. Ακόμα εδώ είσαι. Όχι, δεν είναι ωραίο. Με είδες να ενθουσιάζω. Δεν είναι. Fortnite. Πήγαινε δες το. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Το σημερινό παιχνίδι είναι το Dude. Stop. Θα πατήσω play και θα καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Πατάς play. Hello there, new player. Καταλάβετε ενθουσιασμός, προσπαθείς να σε τραβήξει, λες και είσαι πρόβατο. Δεν πιάνει αυτό, έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Ωραία. Μας λέει ότι ακολούθησε τις οδηγίες μας. Άκουσε να δεις. Ξέρετε τι συμβαίνει με αυτά τα παιχνίδια. Μιλάω και μιλάει και αυτό από πίσω και... Να το. Χάνω τον ήρμο των σκέψεών μου. Εντάξει, θα πατήσω start. Τον έκοψα. Εδώ ας πούμε μας λέει, α, πρέπει να παίξεις με ποντίκι, όχι με πιδάλι ας πούμε αεροπλάνου. Έχει κανείς τέτοιο σπίτι του πλέον, δηλαδή με το χέρι στην καρδιά? Όταν ήμουν 5 που κυκλοφορούσαν αυτά δεν είχα. Σε αυτή τη φάση μας έχει πει να περιμένουμε και παίρνει τηλέφωνο. Ξέρεις τι, ήρθα εδώ για να παίξω. Αυτό συνεχίζει να παίρνει τηλέφωνο, εδώ υπάρχει ένα βάζο. Ξέρετε τι συμβαίνει παιδιά? Όλοι μέσα μας κρύβουμε κατά βάθος τον 8χρονο εαυτό μας. Δεν ακουμπάω κάτι. Ο 8χρονος μου εαυτός μου. Συγγνώμη, μη! Δεν ήθελα. Άμα ήταν οικογενειακό κοιμήλιο, ζητάω συγγνώμη σε αυτή. I looked away for 10 seconds and you already smashed it. Anyway, what are you even doing here? You were supposed to wait on the previous. Ξέρεις κάτι, βαρέθηκα, έπαιρνες τηλέφωνο. Fine. Βεβαίως. Καλά, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω γιατί τόσο τσαντισμένο. Αυτό το βάζω ήταν 25, 30 pixels. Το φτιάχνω και μόνος μου. Πάνω από λεπτό δεν θα πάρει. Πολύ τσαντισμένος για να βάζω τώρα τις πλάκες, τέλος πάντων. Δε, χτυπάει. Δεν το σηκώνει όμως. Είναι με άλλον, Άστιν. Δεν θα θέλει πια. Έλα παίξουμε εδώ πέρα. Περιμένουμε και τα παιδιά. Χτυπάει, αλλά δεν το σηκώνει με τίποτα. Άμα θες να βάλουμε ένα καφέ να τα πούμε. Άνοιξε μου την καρδιά σου. Τι έχει συμβεί? Γιατί δεν το σηκώνει? Παρ' όλα αυτά επιμένει. Δεν πρέπει να δείξεις ως εξαρτημένος. Ξέρεις τι, κλικ. Εγώ είμαι αυτός ο τέστερ. Ξέρεις τι, εδώ έχει ένα βιβλίο. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κλικάρω είναι αυτό. Μπορώ να το... Ξέρεις τι, πιθανότητα αυτή η σελίδα να ήταν σημαντική. Σε αυτή τη φάση όμως, δεν μπο... Wrong έκανα. Δεν μπορώ να το ξαναβάλω μέσα, μην καταλάβει τίποτα. Πιθανότητα δεν ήθελα να την κρατήσω αυτή τη σελίδα. Εντάξει, εγώ δεν κρατήθηκα. Είδα ένα πράγμα να προεξέχει. Σε αυτή τη φάση, ο 8χρονος εαυτός μου έχει κάνει αισθητή την παρουσία του, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχει πίνακες. Μπορώ να τους κάνω έτσι. Έρχεται τώρα προς εμάς, ξέρεις κάτι? Ναι. Μπορώ να τους... Δεν... Ξέρεις κάτι? Έχω την εντύπωση ότι είναι σκηνοθετημένο να χάνουμε, εντάξει? Άλλες επιλογές δεν υπήρχαν ξεκάθαρα. Εντάξει, εγώ τώρα προχωράω. Αυτό λέει up. Θεωρητικά άμα το κάνω αυτό. Ξέρεις κάτι, αρχίζω και καταλαβαίνω πως δουλεύει το παιχνίδι. Ό,τι σου λέει ο αφηγητής κάνεις το αντίθετο και νικάς. Αν και... Εμπιστεύτηκε έτσι, αλλά... Τέτοιος είμαι. Δεν φταίω εγώ. Είναι από αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Γυρνάς από τη δουλειά. 8 ώρες κάποιος προσπαθεί να σου χαλάσει τη διάθεση. Ή όλοι. Λες, α, θα γυρίσω σπίτι, θα παίξω. Dude, stop, να χαλάσω εγώ τη διάθεση σε κάποιον. Έστω κι ας είναι σκηνοθετημένο. Δεν βαριέσαι. Εμένα αυτό μου προκαλεί χαρά. Από αυτό τρέφομαι πλέον. Ξέρεις κάτι, τώρα δεν μιλάει πολύ καλά. Thank you for playing. Αυτό ήταν το παιχνίδι, μάλλον. Τον έφτασε σε τέτοιο σημείο. Να μην θέλει να παίξω άλλο το παιχνίδι. Δεν το πλήρωσα, μου το στείλανε, αλλά αν το είχα πληρώσει, το ίδιο θα γινότανε. Να είστε καλά, έτσι. Ξέρεις κάτι, γενικά δεν παρεξηγώ. Αυτό. Πράγματα γίνονται, παιδιά. Α. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θέλει να μας τιμωρήσει.
Τιμωρία μου, ποια είναι, είναι τα σάπια μήλα? So, check it. Δεν το πήρε αυτό. Καταλάβω, σε έβαλε τον ποντίκι πάνω. Δεν με ενοχλεί. Ό,τι έχει κάνει, καλό είναι. Αυτό με ένα πλησιματάκι γίνεται. Το βάζω πάνω στη βιβλιοθήκη και το καμαρώνουν. Φέρ' το. Κανένα πρόβλημα. Τι είμαι εγώ, κάνα κομπλέξα? Όχι. Μα ξεκλείδωσε αυτά. Λίγα να μην τα κλικάρουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα κλικάρουμε. Ωραία. Εδώ έχουμε διάφορα cups. Προς το παρόν έχουμε μία γλάστρα που λέγεται Good Cup. Έχουμε ένα γράμμα. Ένα γραμματόσημο. Αναρωτιέμαι τι πρέπει να κάνω. Περίμενε, αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι κομμάτι puzzle. Ξέρω εγώ. Το πήρα. You completed a side quest. Η αλήθεια είναι, αφού βρήκα τη λύση αυτό το puzzle. Η αλήθεια είναι, μετά από αυτό το puzzle, εύχομαι να ζούσε ο Αϊνστάιν, να πιάναμε έτσι κουβέντα για τη θεωρία της σχετικότητας. Έχω κι εγώ, ας πούμε, κάποιες δικές μου απόψεις πάνω στο θέμα, τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ. Επόμενο puzzle. Έχουμε ένα ζευγάρι πόδια, ένα ζευγάρι σανδάλια και ένα ζευγάρι παπούτσια. Κανονικά. Σε αυτό το κανάλι είμαστε άνθρωποι της κουλτούρας. Νομίζω όλοι ξέρουμε ταιριάζει στο ζευγάρι πόδια. Και φυσικά είναι και κάτι, ας πούμε, που συμφωνώ με τον αφηγητή, έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι και αυτός άνθρωπος της κουλτούρας. Πολύ χαίρομαι. Μπορούμε να κουνήσουμε αυτό. Δύο επιλογές. Το ρίχνω από. Δεν ήθελα να το ρίξω από εκεί. Ήθελα να σας δείξω. Ήθελα να το ρίξω από εδώ, ήθελα να το ρίξω ή από εκεί ή από εδώ. Το ρίξα από εκεί. Δεν χάρηκε. FYI. It's not gonna change the in-game font. I removed that feature. Ωραία. The testers were choosing the wrong one and it was impossible to play after that. Ξέρεις τι? Είμαι στο τσακ να πατήσω Comic Sans. Δεν θα το κάνω όμως, εντάξει. Έχουμε χτίσει μια σχέση σε αυτή τη φάση με τον αφηγητή. Δεν γίνεται να την κρεμίσουμε έτσι. Καλύμπρι. Να σε καλά. Έχει ουρανό τόξο. Θέλει να το βγάλει βίντεο, υποθέτω. Ορίστε. Σου κάνει. Δεν σου κάνει. Γιατί δεν του κάνει? Ήθελα να το τραβήξει. Δεν ξέρω. Εγώ το τράβηξα έτσι. Είχα 3 σωστά. Δύο λάθος. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα, παιδιά. Παίρνουμε κάποιο βραβείο με αυτό. Πήρα αυτό. Και χρειαζόμαστε και κάποιο, έτσι. Τέλος πάντων, πάμε εντάχει. Λοιπόν, και φτάνω πάλι εδώ. Έτσι. Καταπληκτικά νέα. Σε αυτή τη φάση πρέπει να έχω κερδίσει ένα cup. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Συμφωνεί και αυτός. Αν και νομίζω θα έπαιρνα τρόπαιο ακόμα και αν έπαιρνα τις κακές αποφάσεις, αλλά δεν βαριέσαι. Any minute now. Ναι. Where is it? Περιμένουμε το cup. So, like... Αφηγητή, αυτό είναι πάρα πολύ αμηχανό. How are you? Είμαι καλά. Εσύ πώς? Α. You played any good games recently? Α, δεν ξέρω, το δικό σου, ίσως. Maybe. Δεν το ευχαριστούμε ιδιαίτερα, αλλά... Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι μπαστούνι του baseball. Επίσης, ο φάκελος πρέπει να έχει λίγη πέτσα της Mary Poppins. Ναι, είναι ξεκάθαρα Mary Poppins. Αυτό εδώ είναι δικό μου. Ευχαριστώ. Πήρα το long cup. Ξέρεις κάτι, είναι καλύτερο από το πρώτο. Θεωρητικά, θα έπρεπε να είχαμε ξεκλειδώσει το επόμενο pack με puzzles. Παρ' όλα αυτά, εδώ βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια εδώ πέρα ύπουλα. Πρέπει να πάρω τις λάθος επιλογές. Να το βάλω εδώ. Τι να κάνεις. Κάμια φορά γίνομαι και αυτός ο τύπος. Παπούτσια. Είπα παπούτσια. Δεν θέλει να τα δεχτεί. Τι συμβαίνει? Έπρεπε να τα δεχτείς. Δέξου τα παπούτσια. Τέλος πάντων, τα βάλουμε στο βρίσκο. Σε αυτή τη φάση θα το κάνω. It's a really unpopular font, you know. Δεν μετανιώνω τίποτα, παιδιά, σε αυτή τη φάση. Sure. Και... tell you what to do here. Ορίστε. You're gonna ignore... Save it for your prize. Περίμενε. Here is your prize. Ένα διαμάντι. Και είναι εδώ. For your hard work in the pack. Είναι εδώ. Where it... I lied! It's not a diamond. Ωραία, ό,τι είναι. Tiny cup, tiny cup. Με αυτό το tiny cup... ξεκλειδώνουμε καινούριο pack. Θα μπορούσα να γράψω και άπειρα ραπ κομμάτια. Σε αυτή τη φάση νομίζω μπορούμε να τα αποδεχτούμε αυτό όλοι. Καινούριο pack. Starting, τετράγωνα. Δεν θέλω να μου πεις ιστορία, σε παρακαλώ. Ωραία. Μας λέει την ιστορία με τα μικρά γουρνάκια. Αυτό είναι family friendly. Τελείω το παιχνίδι. Εγώ ήμουν το γουρούνι. Αυτό θες να μου πει. Άμα είναι να μου πει κάτι, να μου το πει ξεκάθαρα, έτσι. Δεν χρειάζεται να λες τώρα παραλληλισμούς, ας πούμε, γουρούνια. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτή τη φάση μας έχει βάλει ένα τεστ να δούμε πόσο χρονών είμαι.
Το μυαλό μου λέει σφαιρική γη. Η καρδιά μου όμως, παιδιά. Η καρδιά μου. Καλά, εντάξει. Αυτά είναι σκευωρίες τώρα. Δεν τα πιστεύει κανείς αυτά τα πράγματα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Εδώ ναι, είναι αυτό, αλλά έχει λάθος σχήμα η γη. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και εδώ είναι η ερώτηση, παιδιά του ενός εκατομμυρίου. Προκαλούν αυτισμό τα εμβόλια? Εμένα που με βλέπετε, τα καταπολεμώ όλα με χαμομήλι. Μια φορά μου είχε κοπεί το χέρι, το βλέπετε τώρα? Χαμομήλι. Βέβαια. Τι ξέρουν τώρα οι γιατροί, οι επιστήμονες, φιλέ, και αηδίες. Δεν ήξερε η γιαγιά μου? Άσε τώρα, θα μου πουν οι γιατροί. Φυσικά και προκαλεί αυτισμό. Τι εννοεί? Τέλος πάντων. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ελέγχεται από σαύρες? Έχετε πάει σε λίμνες? Να δείτε βατράχια με ανθρώπους να παραβγαίνουνε για μία μύγα. Παιδιά, αυτό το μοιραστώ μόνο μαζί σας. Έχω δει εγώ γιαγιάδες να πιάνουν χαμομήλι έτσι. Τώρα δεν λέμε ψέματα εδώ πέρα. Οπότε ναι, φυσικά. Πάμε παρακάτω. Εννοείται αυτό εδώ πέρα είναι το σωστό. Zelda name is for a boy or a girl. Φυσικά είναι τα γόρι. Που είναι και πρωταγωνιστή τη ιστορία, εντάξει, δεν ξέρει ο αφηγητής. Τι επιτρέπεται να κάνει να παίζει ένα βίντεο παιχνίδι? Yeah. Τα πάντα. Πιστεύει ότι οι Illuminati ελέγχουν τα πάντα? Uh-huh. Ναι. Και φτάνουμε στο τέλος. Είμαστε εντάξει. Here are your results. Πώς τα πήγα, πόσο χρονών είμαι? Πρέπει να είμαι τουλάχιστον 50. I won't accept anything less than a perfect result. Βεβαίως. Try again, but less random clicking this time, okay? Δεν συμφωνούσε, ας πούμε, με την προπτική μου αφηγητής. Εγώ αυτό το θεωρώ ρατσισμό ξεκάθαρα. Anyway, αυτό είναι το dude stop. Το παιχνίδι είναι σε τέτοια φάση, σου πετάει puzzle, έχει τον αφηγητή να μιλάει από πάνω, να σου λέει μπράβο, α όχι μπράβο, μου καταστρέφεις το παιχνίδι. Και κοστίζει 13 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως η τιμή είναι αρκετά τσιμπημένη. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα τέτοια παιχνίδια, αλλά το συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, έχει ένα ενδιαφέρον λιγάκι στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον μου έπεφτε καθώς συνέχιζα να παίζω. Δεν μπορώ να το συγκρίνω ακριβώς με το Stanley Parable. Έχουν και τα δύο αφηγητή, απλά διαφορετικά πράγματα κάνουν στο Stanley Parable. Αλλά γενικά σε τέτοιο τύπου παιχνίδι θα προτιμούσα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Anyway, αυτό ήταν το dude stop. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο. Και στην τελική εγώ το ευχαριστήθηκα που του πήγα κόντρα. Του πήγα κόντρα, ας πούμε, για κάποια φάση. Ηρέμησα μέσα μου. Μπορώ να συνεχίσω την ημέρα μου με λίγο καλύτερη διάθεση. Εσύ παρόλα αυτά μπορείς να κάνεις κλικ σε κάποιο άλλο βίντεο εδώ πέρα. Εντάξει, έχει πάει αλλού έτσι πλέον. Πλέον έχει πάει αλλού η φάση εδώ πέρα. Με το πώς τα πλασάρω εδώ πέρα. Το έχεις λιγάρει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Έτσι όπως το έχω πλασάρει. Τέλος πάντων, επίσης κάτω στην περιγραφή έχει πληροφορίες για το παιχνίδι. Έχει link εκεί πέρα, το πατάς. Τα βρίσκεις όλα για το παιχνίδι και διάφορα άλλα social media δικά μου. Αυτά. Σας αφήνω. Αντίο.